Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, πρεμιέρα απόψε για την Summer League και για την Summer Development League συγκεκριμένα. Και απόψε έχουμε το ματσάκι ανάμεσα σε Μάντρα Χιτ και Ραμολί Μεντά. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Το τζάμπολ βγάζει νικητές τους σημερινούς φιλοξενούμενους Ραμολί Μεντά στην πρώτη επίθεση. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες. Γιάννου, Κίτρος, Διολέτης, Μανίσαλης και Τσιάβος ξεκινούν για τους κόκκινους. Ενώ από την άλλη έχουμε Στασιώτη, Μονόρη, Παραλαβάτα, Τερμαντάκη και Εμμανουηλίδη στην πρώτη πεντάδα για τα Ραμολί Μεντά. Είναι το κλέψιμο από τον Εμμανουηλίδη και στον Τσαφαντάκη. Τα Ραμολί Μεντά από απόψε έχουν κάποιες απουσίες να διαχειριστούν. Όπως είπε και ο Ανδρέας Παραλαβάτσας στις δηλώσεις του νωρίτερα, θα αντιμετωπίσουν κάπως πιο χαλαρά το καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Ωστόσο, κάθε νίκη είναι και καλοδεχούμενη. Από την άλλη, Μάντρα Χιτ με 9 άτομα διαθέσιμα σήμερα. Κόντρα στην εφτάδα των Ραμολί Μεντών. Ακόμα δεν έχουμε το πρώτο καλάθι. Τσαφαντάκης παίρνει. Από κοντά θα ανοίξει το φορ. Ο Μπονόρης 0-2. Βιολέτης τελεί για 2. Δεν έρχεται η Σοφάρης, έρχεται το επιθετικό rebound όμως τον Τσιάβο. Είναι κοντά του ο Κίτρος, τέλεσε και αυτός. Δεν μπήκε το δίποντο, μαζί στον Μπονόρη στο μακρινό rebound. Από το πλάι ο Χασιώτης δεν ευστοχεί. Θετικό rebound για τα Ραμολί Μεντά και νέα 14 επίθεση. Δείχνει το σύστημα ο Παραλαβάτζας. Ο Χασιώτης κοντά του να δώσει το screen. Ζητάει. Επιλέγει τον Εμμανουηλίδη εκείνος. Αστοχή. Μαζεύουν οι κόκκινοι. Με τον Μανίσαλη. Ποιος αφήνει στον Κίτρο. Πάλι ο Μανίσαλης παλεύει. Ο Γιάννου κράτησαν η Μάντρα Χιτ. Ο Γιάννου στη συνέχεια δεν μπορούσε να εκτελέσει σωστά. Παραμένει στο 0 η γηπεδούχη. Παλαβάτζας βλέπει τις επιλογές του. Θα παίξει καλή άμυνα όμως ο Μανίσαλης. Θα του κλέψει την μπάλα. Λόγει στην άλλη πλευρά. Ο Διολέτης δεν θα τελειώσει καλά. Μπονόρης μαζεύει. Σε στον Τσαφαντάκη. Στέκεται εκείνος, μένει μόνος στην περιφέρεια. Δεν ευστοχεί όμως. Παραμένει το 0-2. Διολέτης κερδίζει το φάουλ χαμηλά τον Τσαφαντάκη. Πρώτο ομαδικό αυτό για τα Ραμολί Μεντά. Ενώ διασχίζουμε μάλλον τα πρώτα 3 λεπτά στην αναμέτρηση. Κίτρος στην κορυφή. Μπυρογιάννου εκτέλεσε για 3 και στόχισε. Πρώτο καλάθι τρίποντο για τους Χιτ. Διαχείρος Γιάννου. Θα γίνει το 3-2. Μπονόρης. Τσαφαντάκης. Θα εκτελέσει τελικά. Βρίσκει σίδερο. Ψηλότερα ο Γιάννου μαζεύει. Αφήνει στον Διολέτη. Εκείνος ακόμα πιο δεξιά σε ακόμα μια τρίποντη εκτέλεση. Μάντρα Χιτ, ο Κίτρος θα βρει και αυτό στόχο για το 6-2. Τέσσερο συνεχόμενο τρίποντο για τους Μάντρα Χιτ. Αυτή τη φορά ο Κίτρος ο εκτελεστής για το 4 της ομάδας του Παραλαβάτζας. Υπάρχει φάουλ. Έχει γίνει από τον Κίτρο. Είναι και το πρώτο ομαδικό των κόκκινων. Ο Μπονόρης βρήκε απέναντι τον Χασιώτη και πάλι θα παίξει με τον Παραλαβάτζα. Εκείνος κοντό το σούτ του, μαζεύει ο Εμμανουηλίδης. Ψάχνει βοήθεια, είναι στον Παραλαβάτζα.
παίρνει τα βήματα αυτός, πάει σε μια δύσκολη ενέργεια, αστοχή, μάζεψε ο Γιάννη και αυτός τον κίτρο. Βιολέτης δεν θα διστάσει να πάρει και αυτός το σουτ, θα συνδεθεί με το καλάθι και εκείνος. 9-2, πολύ καλό ξεκίνημα αυτός από τα 6-75 για τους γηπεδούχους. Τρία καλάθια έχουν πετύχει μέχρι στιγμής και τα τρία από την περιφέρεια. Μπαλαμπάντζας έπαιξε ωραία με τον Εμμανουηλίδη, εκείνος ανάμεσα από δύο δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Κίτρος κουβαλάει, αφήνει στο πλάι Σιαβός και πάλι έξω η μπάλα. Αυτή τη φορά είναι άστοχο το σουτ. Γιάννου στην δεύτερη ευκαιρία, δεν βάζει πολύ δύναμη. Πήρε ο Εμμανουηλίδης. Πιέζεται, ψάχνει πάσα, δεν μπόρεσε να βρει τον Παρλαβάτζα. Όμως θα φύγει μπάλα από τα χέρια του Κίτρου στην συνέχεια. Και κατοχή περνάει στα ραμολιμέν, δεν έχουμε και time out. Στην αναμέτρηση 4:40 ακόμα για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Στο 9-2 βρίσκεται τώρα το σκορ. Ο Νόρις θέλει να μειώσει, δεν θα τα καταφέρει. Πήρε ο Μανίσελς και αφήνει στον Σιλιώνη, ο οποίος έχει πατήσει παρκέ τώρα για τους Μαντραχίτ. Ρέξα Κίτρος και πάλι Ρέξα στα δεξιά. Γιαννού μετέφερε την μπάλα στον Μανίσαλη, δεν βγήκε η συνεργασία του. Γιαβιτζάκης περνάει το κέντρο. Πέσε με τον Παρλαβάτζα. Εξαιρετική η πάσα του για τον Μπονόρη, δεν θα την αξιοποιήσει εκείνος. Έτσι παραμένει στους δύο πόντους κολλημένοι οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Γυροτσιλιώνης. Ο Μανουηλίδης βάζει στο κτυμπάσα, Γιάννου μαζεύει. Έχουν 6 δευτερόλεπτα τώρα οι κόκκινοι. 3-2, Κίτρος στη λήξη του χρόνου. Μανίσαλης ανανεώνει. Ψάχνει πάσα στην περιφέρεια, όχι τελικά βρήκε τον Γιάννου, ο οποίος έκανε το κόψιμο. Έχασε όμως ένα σχετικά εύκολο καλάθι. Παρλαβάτζας πάει μπροστά μέσα, καλάθι και φάουλ. Σε κολλάει εξαιρετικά την ομάδα του Παρλαβάτζας. Θα κάνει το 9-4 και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Ο Γιάννου παίρνει εκτός τώρα για τους Μαντραχίτ. Ο Μόλος μπήκε στην θέση του. Άστοχο στην βολή ο Παρλαβάτζας, παρέμεινε το 9-4. Τσιλιώνης υψώνει και το βρήκε ωραία τον Μόλο, το έχασε. Και ευκαιρία να βρει πολύ νωρίς τους πρώτους του πόντους ο Μόλος. Να το κατάφερε, Παρλαβάτζας τώρα. Για πιτζάκι στον Μπονόρη. Ο Μανουηλίδης θέλει να γυρίσει. Τον εμποδίζει ο Μανίσαλης. Φύγει έξω στον Παρλαβάτζα. Πάει στο φλότερ με τη βοήθεια, ο ταμπλό ευστοχή για το 9-6. 2:40 ακόμα στο πρώτο δεκαλεπτό. Κίτρος παίζει με τον Ρέξα. Τσιλιώνει στα δεξιά. Βρήκε τον Μανίσαλη Μόλος τώρα στα 8. Βλέπει την πάσα στην αδύνατη πλευρά. Εκτελεί για τρεις ο Τσιλιώνης. Δεν το βάζει, μάζεψε ο Μανουηλίδης. Θέλει να φύγει γρήγορα μπροστά. Ήρθε όμως από πίσω ο Ρέξα εκεί στα την Αλεπού. Του έκλεψε την μπάλα και ο Μόλος μείνει στον Μανίσαλη, έχει φτάσει κοντά στη ρακέτα. Μας αφήσει από την πλάτη, κατέληξε αντίπαλο. Για Πιτζάκης. Με το ένα χέρι, δεν θα σκοράρει. Ρέξα, έχει φύγει ο Μανίσαλη στην άλλη πλευρά. Δεν τον προλαβαίνει ο Παρλαβάτζας και έτσι θα σκοράρει για το 11-6. Πάσα
στα δεξιά. Τρίποντο άστοχο όμως τον Δεδεμάδη, ο ίδιος μάζεψε το rebound. Για Πιτζάκη θα το επιχειρήσει και αυτός, αλλά είναι η ίδια η κατάληξη. Κύτρος κρατάει. Τρέξα. Έκλεισαν δύο πάνω του. Βρήκε την πάσα όμως για τον Μανίσαλη. Τσιλιώνης στο τρίποντο. Δεν είναι καλό, Μανίσαλης είναι εκεί. Τσεκάρει γύρω τι συμβαίνει. Επιλέγει ο ίδιος να πάρει την εκτέλεση. Θα νικήσει κατά κράτος τον Μπονόρη, ο οποίος θα του κάνει και το φάουλ. Πέτσι και το καλάθε. Για το 13-6. Σαφαντάκι τώρα στο μάτς. Στην θέση του Παρλαβάντζα. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Μανίσαλης εκτελεί εύστοχα και την βολή. 14-6 πλέον. Τσαφαντάκης. Αυτό στον Γιαπιτζάκη. Θα εκτελέσει αυτός για τρεις. Λίγο τώρα φέρει στο καλάθι. Τσιλιώνης. Φτάσε κοντά, σκόραρε κιόλας ο Κανάκης. Και ανεβάζει το σκορ στο 16-6. Με το πρώτο του καλάθι απόψε. Στέλνει διαφορά στο σύν 10 υπέρ των Mandra Heat. Για Πιτζάκης. Παίζει με τον Μπονόρη, μόλις είχε δυναμικά. Πέρασε αυτό στην μπαλά. Επόμενο 6 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Ραμολιμέντων. Με τον Τσαφαντάκη να πιέζεται από τον Κανάκη. Μπονόρης το λαβαίνει στο τσάκ το ρολόι. Μετράει κανονικά το καλάθι. Για το 16-8. Και λήξη του χρόνου Τσιλιώνης. Δεν μπορεί να πετύχει κάτι. Φινάλ λοιπόν της πρώτης περίοδου με το σκορ στο 16-8. Πάλι στα βαριά για τις δύο πεντάδες. Καλά είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος. Μόλις ξεκίνησε. Ρέξα θα το πάρει το τρίβολο από την κορυφή. Βλέπει και στόχο. Και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Τσαφαντάκη για να κατεβάσει. Το 16-8. Βρίσκεται το σκορ να υπενθυμίσω. Νωρίτερα προς το φινάλε της προηγούμενης περίοδου. Οι Mandra Heat έφτασαν και στο συν 10. Με το 16-6 που έκανε ο Κανάκης, ο Μπονόρης ωστόσο μείωσε στη συνέχεια σε 16-8. Γιάννου φύγει στον Ρέξα. Τσιλιώνης πιο δίπλα στον Κανάκη. Στα 7 δευτερόλεπτα το ρολόι. Ρέξα βρέθηκε κάτω την αντίπαλη ρακέτα. Μόλος αφήσει έξω. Τρίποντο για τους Χιτ, όχι καλό. Το rebound στα χέρια των Ραμολιμέντων. Τσαφαντάκης παίζει με μια μακρινή πάσα για τον Γιαπιτζάκη. Μπονόρης. Προλάβει ο Γιαπιτζάκης, εκτέλεσε κιόλας για τρεις. Δεν έβαλε το καλάθι. Τσιλιώνης παίζει με τον Ρέξα. Είναι μόνος στο Κανάκη στην περιφέρεια. Έχει χώρο και χρόνο για να σημαδεύσει. Θα το κάνει σωστά και θα γράψει το 19-8. Μπαλά στο πλάι. Μπονόρης και πάλι Τσαφαντάκης. Κάνει κάποια βηματάκια πίσω. Δίνει το σκρίν ο Χασιώτης. Μένει πάνω το Κανάκης. Εγκλωβίστηκε και ο Τσαφαντάκης. Κράτησε παραπάνω από όσο θα έπρεπε την μπάλα. Κόλλησε η επίθεση των Ραμολιμέντων εδώ. Και έλειξε ο χρόνος χωρίς να υπάρξει κάποιο σουτ. Τσιλιώνης. Πήρε ο Μόλος. Γιάννου εκτελεί μέσα και αυτό. 22-8. Πολύ καλή δουλειά από την περιφέρεια για τους Mandra Heat. Έχουμε ένα τρίποντο προς τη φύση στη λίστα. Και διαφορά στο συν 14. Καπιτζάκης θα δεχτεί το κόψιμο από τον Γιάννου. Τρέξα, βρήκε την πάσα για τον Γιάννου. Θα δεχτεί τα από αυτό το καλάθι.
Δεμάδης τώρα 2 εναντίον 2. Στέγεται στην περιφέρεια, εκτελεί με τη βοήθεια του ταμπλό. Το βάζει. Ένα γρήγορο τρίποντο εδώ για τα Ραμολιμέντα. Φέρνει το σκορ στο 22-11. Λιόνις. Πυροκανάκης. Γιάννου, είδε την κίνηση του Τσιλιόνι. Την κορυφή, εκείνος θα απαντήσει άμεσα. 25-11. Καυτή. Πίσω από τα 6-75 η hit. Το λέγει το όνομά τους. Το σύγχρονο 14 βρίσκονται και πάλι. Τσιλιόνι τα ηρεμία. Γιάννου του άφησε ξανά. Γιατί να μην το πάρει και αυτό το σούτσε. Πολύ καλά θα κάνει. 28-11. Το ένα τρίποντο μετά το άλλο για τους γηπεδούχους. Είναι το τέταρτο. Ρικότσεφ στο χωσούτ πίσω από τα 6.75 που βλέπουμε στην δεύτερη περίοδο. Με υπάρχει φάουλ εδώ. Μανουηλίδης θα επιστρέψει για τα Ραμολιμέντα και ο Παρλαβάντζας, ενώ από την άλλη έχουμε τον Διολέτ και πάλι στο παιχνίδι. Πήρε ο Παρλαβάντζας. Προσποιείται Μανουηλίδης, έχει μείνει με τον Διολέτ. Προσπαθεί να τροπάει κοντά στη ρακέτα, θα τον νικήσει για το 28-13. Διολέτης παίζει με τον Κανάκη. Πάει δυναμικά αυτός προς τα μέσα. Κάποιος ακούμπησε την μπάλα, αλλά τελευταίος βρήκε ο Κανάκης. Εκείνος την πέταξε εκτός. Έχουμε αλλαγή με τον Τσιάβο να περνάει στο μάτς. Και τώρα συνεχίζει το παιχνίδι με τον Παραλαβάτζα. Πάρει αυτό στην εκτέλεση. Μόλις ανενόχλητος καθαρίζει τη φάση. Τσιάβος αφήνει στον Διολέτη. Διολέτης παίζει με τον Κανάκη. Αυτός θα βρει στην κορυφή τον Τσιάβο. Περνάει με το ένα χέρι, δεν μπορεί να σκοράρει. Κατεβάζει ο Χασιώτης. Με το πόδι ακούμπησε ο Γιάννου. Φαντάκης επαναφέρει από το πλάι. Μανουηλίδης παίζει με πλάτη. Φαίνει και πάλι έξω. Φαντάκης εκτελεί, δεν είναι καλό το σούτου. Το κατάλαβε και ο ίδιος. Πήρε ο Τσιάβος στην μακρινή πάσα του Μόλου. Διολέτης παίρνει και εκτελεί αμέσως αποφασιστικά. 31-13. Η τρίποντη καταιγίδα συνεχίζεται από τους Μάντρα Χιτ και τους παίρνει στο σύν 18 πλέον. Ο Πιτζάκης, Παρλαβάντας και τώρα Μανουηλίδης. Υπάρχει φάουλ από τον Κανάκη. Και έχουμε βολές για τον παίχτη των Ραμολιμέντων μετά το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων. Κανένα φάουλ μέχρι στιγμής για τους Μάντρα Χιτ στην δεύτερη περίοδο. Για τους Ράγια Καραμολιμέντα, με συγχωρείτε, στην δεύτερη περίοδο. Φάνει την δεύτερη. Φέρνει το rebound, όχι τελικά. Έκλεψε ο Τσαφαντάκης. Λαβάτζας. Θέλει το τρίποντο, το πήρε, δεν το έβαλε. Γιάννου μαζεύει και αφήνει στον Διολέτη. Τσιάβος. Γιάννου, παρακινδυνευμένη η πάσα του. Δεν μπορούσε να γίνει αποδέξεις πάσας ο Μόλος. Παρλαβάντος τώρα ανεβάζει ταχύτητα.
Φαίνεται την κατάλληλη στιγμή στον Εμμανουήλ Λίδη. Δεν θα του κάνει το χατήρι όμως η μπάλα να καταλήξει εντός καλαθιού. Έτσι υπάρχει μόνο φάουλ και δύο βολές για τον ψηλό των Ραμολιμέντων. Ενώ ο Κίτρος επιστρέφει για τους Μαντραχίτ στην θέση του Κανακή. Μέσα η βολή. 31-15. Ανάμεσα εκεί στην πολυκοσμία υπάρχει φάουλ από τον Χασιώτη, ο οποίος έχει κατεβάσει το χέρι του. Το παραδέχεται κιόλας. Και είναι η σειρά του παίχτη τον Μαντραχή τώρα να εκτελέσει δύο βολές. Αυτό ήταν και το πρώτο μαντικό. Κάνουν οι φιλοξενούμενοι στην δεύτερη περίοδο. Μέσα η πρώτη. 32-16. Και στις 2, 33-16 το σκορ. Καλαβάτσας αργά-αργά. Ο Φαντάκης είδε την κίνηση του Γιαπιτζάκη. Το δίποντο του 10 τέληξε σε καλάθι. Κίτρος παίζει με τον Σιάβο. Μυρομόλος είναι κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, ο ίδιος προσπαθεί να μαζέψει. Μπάλα φεύγει εκτός από την παρέμβαση του Τσαφαντάκη. Ιεροκίτρος. Βιολέτης δίστασε. Πάσαρε τώρα στον Μόλο αυτός. Με μια ασφαλιάρα στην μπάλα. Άφησε στον Σιάβο, αυτό έξε για τρεις. Παλαβάτζας. Για Πιτσάκης. Είναι στον Χασιώτη. Καλή άμυνα του Διολέτη. Μπερδεύονται εδώ τα Ραμολιμέντα. Μπαλά καταλήγει εκτός και κατοχή περνάει στους Μαντραχίτ μετά το λάθος των φιλοξενούμενων. Μόλος ο Γιαπιτζάκης. 2.40 ακόμα μέχρι το ημίχρονο. Παραμένει το 33-16. Δίποτα τον Εμμανουηλίδη θα καταλήξει μέσα. 33-18. Κίτρος. Αυτή στον Μόλο. Κάνε το κόψιμο. Διολέτης έφτασε μέχρι μέσα. Φάουλ έγινε από τον Τσαφαντάκη, όπως λέει ο ρέφερι. Κάνει το 34-18. Χάνει την δεύτερη αυτή τη φορά. Χασιώτης αφήνει τον Παλαβάτζα. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου, Τσαφαντάκης αφήνει έξω. Πάει αντίθετα το σκήνο ο Παλαβάτζας. Με το δεξί χέρι δεν θα σημαδεύει σωστά. Τσαφαντάκης μαζεύει. Μια 14 επίθεση έτσι για τα Ραμολιμέντα. Αλλάζει κατεύθυνση. Μπάλα κατέληξε τελικά στον Χασιώτη. Τσαφαντάκης είναι μόνος του. Θα πάρει ένα εύκολο τρίποδο για εκείνον. Θα γράψει το 34-21. Λολέτης. Και τόσο αυτός στον Μανίσαλη. Ανέβασε
δώσει ταχύτητα. Και δέχτηκε το φάουλ από τον Χασιώτη. Είναι το δεύτερο φάουλ του Χασιώτη. Και το τρίτο ομαδικό των ραμολιμέντων αυτών. Τρία έχουν και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Φάνης Αλισσά στόχη στην πρώτη. Νωρίτερα μέτρησε για δύο το σουτ του Τζαφαντάκη. Γι' αυτό και το σκορ είναι στο 34-20. Αλαβάτζας. Βάλισε την μπάλα, άφησε στον Μανουιλίδη. Μανίσαλη στο rebound, πιέζεται ασφυκτικά από τον Μπονόρη. Θα βγαίνει και της εκείνος, αλλά υπάρχει φάουλ τον Μπονόρη, όπως λέει ο ρέφερι, ο οποίος τα λέει και με τον παίκτη των ραμολιμέντων. Διολέτης. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό πριν το ημίχρονο. Κίτρος, τελεί για τρεις, μπάλα πάνω από το ταμπλό. Κατοχή είναι για τα ραμολιμέντα. Αλαβάτζας. Άφησε στο πλάι Χασιώτης, έχει χώρο. Αναπηδάει μπάλα, καταλήγει μέσα τελικά. Του έκανε το χαρτίρι για το 34-22. Μανίσαλης θα γυρίσει, θα φτάσει μέχρι μέσα, δεν θα σκοράρει όμως. Μια ευκαιρία. Φαουλ, μάλλον στον Παρλαβάτζα. Τέταρτο και για τους Μαντραχίτ. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν και οι γηπεδούχοι. Μια επίθεση 20 δευτερολέπτων τώρα. Όλοι για τους φιλοξενούμενους. Παρλαβάτζος κρατάει. Θα περάσει, αφήνει στην γωνία. Τσαφαντάκης για τρεις είναι το σουτ. Όχι καλό όμως, 3 δευτερόλεπτα τώρα. Κίτρος θα πετάξει την παράδοση από το κέντρο. Θα καταλήξει εκτός γραμμών. Φινάλ λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ στο 34-22. Μόλις ξεκίνησε και η τρίτη περίοδος του παιχνιδιού μας. Μαντραχίτ και Ραμολιμέντα. Παίζουμε εδώ απόψε στον Άγιο Νικόλαο στο 34-22. Βρισκόμαστε στο σύν 12. Η Μαντραχίτ, η οποία από το ξεκίνημα της αναμέτρησης έχουν πάρει τα ενία και παραμένουν έχοντας και μια καλή απόσταση από τους αντιπάλους τους. Μανίσαλης έχει και το φάουλ, το οποίο το έκανε ο Εμμανουηλίδης. Νωρίς νωρίς οι πρώτες βολές των κόκκινων στην τρίτη περίοδο. Μανίσαλης θα βάλει την πρώτη. Τελείωσε το γακέ την δεύτερη. 2 για το 36-22. Ρέξα Μόλος, Μανίσαλης, Κανάκης και τελειώνει το κοινό για τους Μαντραχίτ. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Παραλαβάτζα, ο οποίος θα κάνει μια τρομερή κίνηση. Θα τελειώσει εξής καλά όμως η φάση. Παραλαβάτζας, Μπονόρης, Λεμάδης, Χασιώτης και Εμμανουηλίδης. Πεντάδα για τα ραμολιμέντα με το φορά της μπάλας εδώ από τον Ρέξα. Έτσι η κατοχή στρέφηκε πάλι στους Μουβ. Παραλαβάτζας. Θέλει να περάσει. Υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει ο Ρέξα. Χαμηλά έχει γίνει. Γι' αυτό και η επαναφορά θα γίνει από την baseline. Ο Νωρίς βρήκε τον Δεδεμάδη. Παίζει με πλάτη ο Εμμανουηλίδης.
μπάλα και πάλι έξω. Μια ψηλή πάση η οποία έφτασε στον Μπονόρι. Στο ξεκίνος. Μπάλα παραμένει στα Ραμολουμέντα, τα οποία τώρα έχουν 14 δευτερόλεπτα στην διάθεσή τους. Προσποίηση από τον Παλαβάτζα, του φύγει μπάλα την ώρα που πήγε να την γραπώσει για να σηκωθεί, για να εκτελέσει. Μένει ψηλά για να πιέσει την επαναφορά. Πυροκανάκης και αυτός θα περάσει στο κέντρο. Θα παίξει με τον Τσιλιώνη. Τίποτα από εκείνον. Άντε τον Μπονόρις, αφήνει στον Δεδεμάδη. Μανουλίδης έχει πάρει θέση μπροστά από τον Μανίσαλη. Πήγε ο μόνος για βοήθεια στην άμυνα. Χασιώτης από το των Βολών. Θα μειώσει σε 36-24. Τσιλιώνη στον Ρέξα. Μανίσαλης με τον Χασιώτη πάνω του. Μόλος φαίνει έξω. Ρέξα προσπαθεί να πέρασει από τον Παρλαβάτζα. Θα κάνει την προσπίση, θα πάρει την εκτέλεση στην συνέχεια. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός αγωνιστικών ορίων. 36-24 να παραμένει. Ευκαιρία για τα Ραμολουμέντα να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Παρλαβάτζας. Χασιώτης. Θέλει να πλησιάσει με τη βοήθεια του ταμπλό. Θα σκοράρει ξανά. Και θα μειώσει στις 10. 36-26. Ανάκης. Ρεξά. Κάνει τις τρίπλες. Αφήνει στον Τσιλιώνη. Μανίσαλη ζήτησε. Πήρε. Έκλεισαν δύο πάνω του. Ρεξά δίστασε. Αρχικά πήρε το στην συνέχεια. Αλλά αυτός ο δισταγμός τον έκανε να κάνει airball. 2-1-2 τώρα, Παρλαβάτζας θα τελειώσει τη φάση με επιτυχία. Και η διαφορά σε μονοψήφιο μετά από ώρα. Με το Παρλαβάτζα να μειώνει σε 36-28 και για αυτό το λόγο έχουμε το time out για τους Mantra Heat. Τα Ραμολουμέντα ξεκίνησαν πιο δυναμικά την τρίτη περίοδο. Σερία 6-0, κατάφερε να μειώσει τώρα σε 36-28 με την διαφορά να πέφτει μετά από αρκετή ώρα σε μονοψήφιο και πάλι. Μόλις πήρε ένα σουτάκι από μέσα απόσταση, δεν σκόραρε. Παρλαμπάτζας βγάζει στην επίθεση τώρα την ομάδα του. Μπονόρις. Φαίνει και πάλι στον Παρλαμπάτζα. Μανουηλίδης. Στα 5 δευτερόλεπτα το ρολόι της επίθεσης. Ένα δίποτο του Παρλαβάτζα μέσα και αυτό. Το σερί των φιλοξενούμενων συνεχίζεται και το σκορ φτάνει στο 36-30. Διολέτης, Μανίσαλης. Μπαλά έξω, τρίποντο του Διολέτη μέσα. 39-30. Τρίποντη ανάσα για χειρός Διολέτη για τους Mantra Heat. Δεδεμάδης θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. Παρλαβάτζας θα μαζέψει τελικά, πρώτου Τσιλιώνη και του κίτρου. Δεδεμάδης σε μια νέα προσπάθεια πίσω από τα 6.75, θα σταθεί τυχερός τώρα και το πανηγυρίζει και έξαλα. 39-33. Διολέτης πάει προς τα μέσα, σπάσιμο της μέσης, πολύ όμορφη προσπάθεια για το 41-33. Παρλαβάτζας πιέζεται ψηλά. Θέλει να περάσει από τον κίτρο. Αυτός απλώς το χέρι πάνω στον αντίπαλό του, θα κάνει το φάουλ. Και έχουμε και αλλαγή με τον Γιάννου να παίρνει την θέση του Μόλου. Παρλαβάτζας. Πάει την τρίπλα. Βρήκε την πάσα για τον Εμμανουηλίδη.
γυρίζει εκείνος σε μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια με τον Μανίσα κολλημένο πάνω του. Καταφέρνει να πετύχει το καλάθι για το 41-35. Φιλιώνης βρέθηκε στο τρίποντο, εκτέλεσε, δεν το βάλε, μάζεψε ο Μπονόρης. Λαβάτζας βρήκε τον Μπονόρη και πάλι. Μανουλίδης με όρθιο το βλέμμα του, ψάχνει κινήσεις. Ποστάρει παράλληλα τον Μανίσαλη, δεν μπορεί να τον παίξει με πλάτη. Τρίποντο του Χασιώτη, εύστοχος. 41-37. Πλησιάζουν ακόμα περισσότερο τα αναμολυμέντα. Κάνουν στο μείον 4 τώρα. Κίτρος 4-15 ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Θέλει να γυρίσει ο Γιάννου. Ρίχνει ο Μπονόρης, εκείνος έκανε το φάουλ. Όχι, ο Εμμανουηλίδης τη λέει τελικά. Ο ρέφερι. Στη γραμμή. Ο Γιάννου, ενώ είναι και το τρίτο φάουλ αυτό. Το Εμμανουηλίδη. Μέσα η πρώτη βολή, 42-37. Μέσα και η δεύτερη, 43-37. Σαφαντάκης πίεσε ψηλά από τον Κίτρο, όπως και από τον Βιολέτη. Θα χάσει ο Μανουηλίδης την μπάλα από τα χέρια του. Βιολέτης αφήνει στον Κίτρο γρήγορα. Πάλι θα πάρει ο Διολέτης. Μπάλα καταλήγει στην περιφέρεια. Ένα μαρκάρι στο σούτ του Κίτρου. Εκτελεί για 46-37. Τον έχασε εδώ η άμυνα των αμολυμέντων. Τον άφησα μαρκάρι στο τελείως. Γιατί διαφορά ανεβαίνει σε 9 και πάλι. Σαφαντάκης. Μπονόρης. Θα αφήσει και πάλι στον Σαφαντάκη. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Μανουηλίδης γυρίζει, υπάρχει φάουλ. Σπέβδουν αμέσως Φιλιώνης και Γιάννη να τον σηκώσουν. Τρίτο ομαδικό φάουλ για τους Μάντρα Χιτ. 3-2 τα ομαδικά. Ο Γιαπιτζάκης εδώ μεταξύ επιστρέφει για τους φιλοξενούμενους. Τσαφαντάκης. Μπαλά στον Δεδεμάδη. Εκτελεί για 3, κάνει airball. Πρόλαβε ο Τσαφαντάκης, δεν βρήκε όμως συμπαίκτη. Νίσαλης θέλει να χτυπήσει γρήγορα. Ο Νόρις κατεβάζει το χέρι του. Κάνει το φάουλ. Και στέλνει τον ψηλό τον Μάντρα Χιτ στην γραμμή για 2 βολές. Τρίτο φάουλ, ομαδικό και για τα ραβολιμέντα. Στρογγυλά, στρογγυλά και πάλι διαφορά στο συν 10. Μέσα και η δεύτερη για το 48-37. Μόλις και ρέξα τώρα στρέφουν στο παρκέ και πάλι για τους κόκκινους. Τελευταίο τρίλεπτο και επίσημα για την τρίτη περίοδο. Εδώ αφήνει χώρο ο Διολέτης. Τον δυσκολεύει κιόλας στην πάσα. Βρήκε τελικά βοήθεια στον Εμμανουηλίδη. Μπονόρης κάνει το βηματάκι πίσω. Δεδεμάδης ακολούθησε την πορεία της μπάλας. Πρόλαβε και το ρολόι, σκόραρε κιόλας για το 48-39. Κίτρος συγκρούστηκε με τον Μπονόρη, καθαρή άμυνα από τους Σμοβ. Δεδεμάδης αφήνει στον Τσαφαντάκη. Μανουηλίδης από το πλάι, ένα μακρινό δίποντο, θα το βάλει για το 48-41. Βιολέτη.
Αντριανού. Θα περάσει από τον Μανουιλίδη. Το τελείωμα δεν είναι καλό. Μπονόρης προστατεύει την μπάλα. 1 και 50 ακόμα στην τρίτη περίοδο με τον Δεδεμάτη τώρα να παίρνει. Μανουιλίδης από το πλάι μέσα και αυτό. Από την ίδια θέση που ευστόχησε νωρίτερα θα το βάλει ξανά για το 48-43. Κίτρος στον Βιολέτη. Θέλει να φτιάξει χώρο για τον εαυτό του. Υπάρχει νέο φάουλ τον Μπονόρη. Είναι και το τέταρτο δικό του. Σηκώνει τώρα γρήγορα ο Παρλαβάτζας για να τον αντικαταστήσει, καθώς έχει φορτωθεί με 4 φάουλ. Το επόμενο θα πρέπει να περάσει εκτός παιχνιδιού. Γι' αυτό θέλει να τον προστατεύσει. Συμπαίκτης του. Παίρνει και βγαίνει η πρώτη βολή. Παραμένει το 48-43. Βάζει την δεύτερη ο Διολέτης. 49-43. Αναλαμβάνει το μαρκαρισμά του. Φαντάκης. Έκλεψε ο Ρέξα. Φεύγουν γρήγορα στην άλλη πλευρά με αριθμητικό πλεονέκτημα τώρα οι κόκκινοι. Διολέτης θα τελειώσει τη φάση για να πετύχει. Θα το κάνει. 51-43. Λαβάτζας. Φαντάκης στον Δεδεμάδη. Ναι, αλλά λάθος πάσα από τα Ραμολιμέντα. Δεν θα ολοκληρώσει το κλέψιμο αυτή τη φορά, καθώς ο Κανάκης δεν μπορούσε να πάρει μπροστά την μπάλα. Δεδεμάδη θα επαναφέρει. Στα 9 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Για Φιτάκης. 4 δευτερόλεπτα Δεδεμάδη από το πλάι. Έχει πατήσει γραμμή. Ακόμα ένα λάθος για τα Ραμολιμέντα. Και το σκορ έτσι παραμένει αμετάβλητο, 35 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Δεξά. Γιάννου αφήνει έξω. Παλαφτάνει στον Μόλο. Που δίνει στον Διολέτη, αυτός θέλει να πλησιάσει. Κερδίζει και πάλι την μπάλα και μόνο με ο Φανέλες γύρω του. Γιάννου θα εκτελέσει για 3, θα κάνει airball. Και έχουμε μια τελευταία επίθεση, 12 δευτερολέπτων. Στρέφει Χασιώτης στην θέση του Δεδεμάδη για αυτή την τελευταία επίθεση. Παλαβάτζας. Έχουν φάουλ να δώσουν οι Μαντραχίτ, αυτό φωνάζει και από τον πάγκο. Μανουιλίδης θα το κάνει τώρα. Και το ρολόι σταματάει στα 4,5. Φαντάκης στην baseline. Δεν την κίνηση Παλαβάτζα. Δεν μπορούσαν όμως να συνεργαστούν. Θέλησαν να βρουν μια γρήγορη πάσα και έξυπνη. Αλλά στην εκτέλεση τα χάλασαν. Ρέξα δυσκολεύεται πάρα πολύ, καθώς η πάσα δεν είναι καλή από τον Βιολέτη. Παλαβάτζα θα βρει μια τελευταία εκτέλεση. Και τελειώνει έτσι το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 51-43. Σιγά σιγά και στην τέταρτη περίοδο. Μόλις ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα το ρολόι. 51-43 το σκορ. Θα φέρει μπροστά. Οι Μαντραχοί την νωρίτερα πλησίασαν στο μείον 4 για τα αραβολημέντα. Ωστόσο βρήκαν απαντήσεις οι κόκκινοι. Και κρατούν τώρα μια απόσταση 8 πόντων. Ρέξα θέλει να την αυξήσει. Θα το κάνει με αυτό το τρίποντο. 54-43. Στην
ίδιο νούμερο και πάλι η διαφορά που χωρίζει τις δύο ομάδες στο σύν 11 η Μάντρα Χιτ. Αλαβάτζας, στο έδαφος ο Κανάκης, αρχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Θα εκτελέσει για δύο τώρα ο Παραλαβάτζας, θα το βάλει κιόλας. 54-45. Ρέξα. Σκιαβούς. Μένει μόνο στην κορυφή, του άφησαν το σούτο εδώ τα ραμολιμέντα. Δεν τους τιμώρησε. Σαφαντάκης. Σταματά την τρίπλα, παίζει με τον Γιαπιτζάκη. Πάλι Σαφαντάκης, Εμμανουηλίδης. Στο τρίποδο τώρα Γιαπιτζάκης, δεν θα εκτελέσει σωστά. Βάλα περνάει εκτός. Και έτσι περνάει και ανεκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία για τα ραμολιμέντα. Έξα. Έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Ρέξα Γιγίνη. Και η κατοχή είναι για τους Μουβ. Πιέζουν ψηλά τώρα οι παίκτες στον Χιτ. Για Πιτσάκης θα περάσει το κέντρο. Πανεμβαίνει από πίσω ο Ρέξα, πετάει εκτός την μπάλα. Ψάχνει συμπαίκτη ο Γιαπιτζάκης, βρήκε τον Εμμανουηλίδη. Από ένα σημείο σούταρε που νωρίτερα βρήκε καλάθια, τώρα δεν το έβαλε. Σιαβός διστάζει να σουτάρει τώρα. Λέγει να το αφήσει χώρο ο Σαφαντάκης. Ο Γιάννου όμως δεν θα το σκεφτεί πολύ. Μαζεύτε ο Σαφαντάκης το rebound. 8 λεπτά ακόμα στην αναμέτρηση. Γιάννησαμε τα πρώτα 2 λεπτά της τέταρτης περίοδου. Παραμένει το 54-45. Σαφαντάκης εκτελεί για 3. 54-48. Το έψαχνε το σούτ αυτό ο Σαφαντάκης, το βάλε τώρα. Και έχουμε time out για τους Μάντρα Χιτ. Συνέχεια στο μάτς. 54-48 το σκορ. Στην 6 παραμένουν οι σημερινοί γηπεδούχοι. Έξυπνη πάσα από τον Ρέξα, πολύ δυνατή όμως, δεν μπορούσε να την υποδεχτεί καλά ο Τσιάβος. Παραλαβάντζα, θα αφήνει στον Χασιώτη. Υπάρχει φαουλ τον Γιάννου. Χαμηλά έχει δοθεί το φαουλ. Παραλαβάντζας. Για Πιτσάκη στο τρίποντο. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Στα αυτιά του πίσω εδώ. Ρέξα. Ήρθε για τον Μόλο. Αυτός παρά λίγο να σκοράρει. Έχει έδειξε όμως το φόλο από τον Τσαφαντάκη, που τον φέρνει στην γραμμή για δύο βολές. Πρώτη. 55-48. Θα μπει μέσα και η δεύτερη. 56-48. Αλαβάντζας έχει την επιλογή για σκρίν από τον Σαφαντάκη. Εκείνος θα δεχτεί το φαουλ τον Κανάκη. Αναφέρει από το πλάι ο παίκτης των ραμολιμέντων. Αλαβάντζας θα περάσει από τον Τσιάβο, όχι όμως δεν θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα, καθώς ο Τσιάβος έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Γιάννου έφτασε κοντά, πέταξε κάπως άγαρμα την μπάλα και υπάρχει φάουλ από τον Παραλαβάντζα.
οποίο σηκώνει το χέρι, ωστόσο τα λέει με τον ρέφερι. Αναφέρει Κανάκης. Σιάβος είναι δίπλα του. Γιάννου παίρνει και εκτελεί αμέσως. Δεν θα το βάλει, όλος δυναμικά μάζεψε. Καθίσει έξω. Γιάννου μπαλαφτάνει στην γωνία, μόλις εκτελεί για τρεις. Κάνει καλό το σουτ. Διεκδικήσιμη η μπάλα, μαζεύει τελικά Χωσιώτης και καθαρίζει. Μανουηλίδης για δύο. Δεν θα το βάλει. Γιάννου αφήνει στον Ρέξα. Σιάβος όλος στα αριστερά, είδε τον Κανάκη, του δώσε την μπάλα, τέλεσε εκείνος, δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Σαλαβάτζας βρήκε τον Τσαφαντάκη, έχει χώρο εκείνος για να διανύσει κάποια μέτρα, προτιμάει να εκτελέσει για τρεις και πολύ καλά κάνει. Η επιλογή του δικαιώνεται, 56-51, στους 5 τώρα η διαφορά. Ρέξα. Δεν πλήρωσαν την συνεννοησία εκεί με τον Μόλο, κράτησαν οι κόκκινοι. Τρίποδο τώρα και για τους γηπεδούχους. Σιάβος θα χτυπήσει την μπάλα έξυπνα. Στην περιφέρεια ο Ρέξα, Κανάκης κάνει τις σταυρωτές. Ρέξα θα το πάρει στα 3 δευτερόλεπτα, θα το βάλει κιόλας. 59-51. Αρχίζει να προσφέρει και ο Ρέξα στην τέταρτη περίοδο. Και στέλνει στο σύν 8 την ομάδα του, μειώνει ο Γιαπιτζάκης, το ψάχνει αυτό το σουτ. Το βάζει τώρα. 59-54. Μία σου και μία μου. Ρέξα. Σιάβος. Έκοψαν την μπάσα. Λιμόβ. Πριν φτάσει μπάλα στον Γιάννου. Τσιλιώνει και Διολέτη τώρα στο παρκέ. 10 δευτερόλεπτα διαθέσιμα για τους γηπεδούχους. Κάνει την κίνηση ο Μόλος για να πάρει. Τσιλιώνει στα εκτελέσει. Παραλαμβάνοντας το rebound. Περνάει ο ίδιος στο κέντρο. Θα παίξει εξαιρετικά με τον Γιαπιτζάκη. Κάνω το lay-up του. Τσιλιώνεις. Πάψε στον Κανάκη. Φόρα ο Διολέτης, κατάλληλη στιγμή, θα πασάρει στον Μόλο, υπάρχει φαουλ τον Χασιώτη. Μόλο στη γραμμή. Ο Μανουηλίδης δίνει συνέχεια στο μάτς, ενώ πλησιάζουμε στο τελευταίο τετράλεπτο. Ο Λαμβάτζας με τον Τσαφαντάκη κοντά του, τώρα απομακρύνει από τους παίκτες του. Ο Μανουηλίδης έδωσε το σκριν στο έδαφος ο Παραλαμβάτζας. Πάλι καλά. Δεν γύρισε καλά το πόδι του. Θα σηκωθεί αμέσως. Και έχουμε βολές για τον παίξερα Μολυμπέντον. Πάλι καλά, δεν υπήρξε κάποιο απρόβλητο. Βάζει την πρώτη βολή. Μέσα
Μέσα και η δεύτερη, 2 στις 2 για το 60-56. Κίτρος. Μανίσαλη στον Γιάννου. Στη γωνία έχει βρεθεί ο Τσιλιώνης. Έβαλε παραπάνω δύναμη από όσο θα έπρεπε στο σουτ. Γιάκης. Άρχισε στον Παρλαβάτζα. Ασιώτης. Στέκεται για 2. Τσιλιώνης μαζεύει το rebound. Στην άλλη πλευρά αφήνει στο πλέον Μανίσαλη. Με την κίνηση του Διολέτη με το δεξί λέει από αυτό θα ολοκληρώσει τη φάση για το 62-56. Ο Λαμβάτζας κατέβασε. Βολεύεται από τον Μανίσαλη. Θα πάρει το φαουλ τελικά. Και έχουμε βολές. Καθώς συμπληρώνονται τα ομαδικά για τους κόκκινους. Από την άλλη τα ραμολιμέντα έχουν ένα φάουλ να δώσουν ακόμα μέχρι το τέλος. Σε αυτά τα 2 και 56 που απομένουν. Να σου έχεις την πρώτη ο Παλαβάτζας. Θα εξοχίσεις στην δεύτερη. 62-57. Τσιλιώνης. Έπαιξε με τον Μανίσαλη. Διολέτης. Χάνει την μπάλα αρχικά. Διορθώνει στην συνέχεια αλλά θα γίνει παράβαση. Με διπλή τρίπλα. Φαντάκης. Φτιάχνει χώρο ο Εμμανουηλίδης. Αστοχή εκείνο στο τρίποντο. Θα πήρε ο Κίτρος τώρα. Κρατάει. Αυτή στον Γιάννη ζήτησε ο Τσιλιώνης. Εκτελεί από την περιφέρεια, δεν το βάζει. Εμμανουηλίδης στον Βονόρη. Τσαφαντάκης, βρήκε την πάσα για τον Γιαπιτζάκη. Και πάλι Τσαφαντάκης από την κορυφή. Δεν θα καταλήξει το σούτ σε κάτι καλό. Κάνε το μεταξύ. Στο τσέξι με την μπάλα. Του κέρδισε το φαουλ από τον Τσαφαντάκη. Είναι το τέταρτο ομαδικό. Αυτό για τα ραμολιμέντα. Διολέτης. Μανίσαλης. Πάει σε ένα ανάποδο lay-up. Ο Μπονόρης έχει βρει το χέρι του και τον στέλνει τώρα στην γραμμή για 2 βολές. Μπαίνουν στον bonus και οι κόκκινοι. Ενώ με αυτό το 5ο φάουλ ο Μπονόρης θα πέρασε εκτός. Στην θέση του ο Χασιώτης. Στην πρώτη ο Μανίσαλης, 63-57. Βάζει και την δεύτερη, 64-57. 1-40 ακόμα. Βάζει σημαντικά πρέπει να είναι σταθερά μπροστά από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Πήρε ο Γιαπιτζάκης. Το δίνει το σκρίνο Εμμανουηλίδης. Μένει με τον Μανίσαλη. Ασιώτης πρέπει να σουτάρει. Θα δεχτεί την τάπα όμως από τον Γιάννου. Και θα περάσει εκείνος. Θα φύγει στην άλλη πλευρά και θα τελειώσει τη φάση. Φτάνει μέχρι το τέλος. Και κάνει το 66-57. Λαβάτζας, μπήκαμε μόλις το τελευταίο λεπτό και έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Χασιώτη. Μια
Αποστολή πλέον τώρα μολυμένο, δυσκολεύει αρκετά. Η Μάντρα Χιτ είναι κοντά στη νίκη. Το Κίτρος τώρα αφήνει στον Διολέτη Μανίσαλης. Πάλι Κίτρος. Πιέζει ασφυκτικά ο Χασιώτης και κάνει φάουλ. Νέες βολές για τον Μανίσαλη νωρίτερα. Εξόχισε και στις δύο βολές του. Το δεμάδι στην θέση του Χασιώτη. Ενώ και ο Μόλις επιστρέφει για τους Μάντρα Χιτ. Πρέπει και ρωτήμα από τους παίκτες του Γιάννη, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο. Χάνει την πρώτη ο Μανίσαλης. Βάζει την δεύτερη. 7-57. Παλαβάτζας τελευταία 35 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Πάει προς τα μέσα. Μανουηλίδης να φτωχεί κι αυτός. Μαζεύει όμως ξανά Τσαφαντάκης για 3. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Τσιλιώνης βρίσκει τον Διολέτη. Με απέναντι τον Μόλο θα εκτελέσει, όχι τελικά επιλέγει την πάσα. Τρομερό καλάθι εδώ. Συνεργασία Μόλου, Μανίσαλη και Κίτρου. Με το τελευταίο να αφήνει την βάλα στο καλάθι για το 69-57. Πάρα πολύ ωραία συνεργάστηκαν εδώ οι τρεις παίχτες. Φινάλι λοιπόν στο παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Νίκη για τους Μάντρα Χιτ, οι οποίοι θα ξεκινήσουν το δεξί το καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Επικρατώντας 69-57 των ραμολυμένων σε αυτή την πρώτη αγωνιστική.